Λοιπόν, δεύτερο πάρτι εδώ με τον Γιώργο Μύρου. Μιλάω, συνεργαζόμαστε τον τελευταίο καιρό. Μιλάω χρόνια σε αυτό το κανάλι, πολλοί μπορεί να με θυμάστε, και για τη διατροφή και για την προπόνηση φυσικά. Οπότε τι καλύτερο από το να φέρω ένα διατροφολόγο εδώ πέρα για να μας πει και αυτό τη γνώμη του. Τζόρτζ, πες μας κάποια πράγματα για σένα. Τώρα σπουδάζεις ακόμα, μου είχε πει. Τελειώνω, ναι, σε ένα χρόνο παίρνω πτυχίο μου. Ωραία. Άρα, προσωρινός φοιτητής διατροφολογίας και μεγάλες βλέψεις για το μέλλον και για τα κενά γενικά που υπάρχουν στο τομέα της διατροφής στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το καλό, ξεκίνησα ήδη τώρα να το τρέχω, να χτίζω το δρόμο. Κάνεις πολύ χρήσιμο περιεχόμενο πάνω σε όλα αυτά. Βοηθάς σε κατεκάδες άτομα. Ναι. Διατροφικά. Και εντάξει, ο Θεός βοηθός. Θέλω να σε ρωτήσω, εγώ παλιά είχα φουλ αρνητική άποψη για τους διατροφολόγους. Ακόμα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καλή, γιατί δεν τους θεωρώ τους περισσότερους επαγγελματίες και καλούς στον τομέα τους. Ξέρεις ποιο πιστεύω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνουν οι ίδιοι διατροφή. Ναι. Για να καταλάβουν τα προβλήματα που έχει μια διατροφή. Ήθελα να σε ρωτήσω, και θα πούμε όλα, θα πούμε και σε λεπτομέρειες τα πάντα. Εσύ, τι έχεις παρατηρήσει πως κολλάει τους περισσότερους ή τους θεωρείς είναι ολοκληρωμένοι, όποιος βγαίνει διατροφολόγος είναι καλός διατροφολόγος? Πώς λειτουργεί, ποια είναι η δικιά σου λοιπόν, επειδή τελειώνει ένας διατροφολόγος, το πρώτο πράγμα είναι, λέει, είναι η δουλειά μου, πρέπει να βγάλω λεφτά τώρα από αυτό. Και όσο καλύτερο θέλω να βγάλω λεφτά από αυτό, ναι, να είμαι όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται, να βγάλω εκεί ένα διαιτολόγιο, να το δίνω, τελείωσε, πιάσε το γεια σου, πιένε σπίτι σου. Άντε, για καλή τύχη. Άντε, για καλή τύχη, μπράβο. Ενώ στον κόσμο, αυτό που πραγματικά ζούμε και αυτό που του λείπει του κόσμου, είναι η γνώση. Κάποια πράγματα. Συμφωνώ. Μάθαινα πράγματα λάθος από την αρχή. Άρα, το πρόγραμμα διατροφής που εκεί επικεντρώνονται όλοι οι διατροφολόγοι είναι η κορυφή ήσπειρα, το τελευταίο πράγμα. Αλλά δεν είναι τις υπόλοιπες βάσεις. Τι είναι οι βάσεις? Ξέρεις να διαχειριστείς αυτό το πρόγραμμα? Ξέρεις να... πώς θα διαχειριστείς τις εξόδους σου? Ξέρεις πώς... αν δεν έκανες πρόγραμμα ποτέ στη συμφωνώ ζωή σου... Συμφωνώ ήδη φουλ. Αν δεν έκανες πρόγραμμα ποτέ στη ζωή σου, τι σημαίνει? Ότι τώρα έχεις ένα ευαγγέλιο μπροστά σου και πρέπει να το ακολουθάς 100%. Αν θέλεις να φας άλλα φαγητά, αν πας διακοπές, αν παραγγείλεις κάποια. Τι θα κάνεις, πώς θα αντιμετωπίσεις σε εκείνες φάσεις όταν το διατροφικό πλάνο σου λέει φάει 3 μήνυμα? Αν βαρθείς το πρόγραμμα και πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι θα πάνε από το 0 στο 100, στη μια μέρα στην άλλη, και λένε Okay, έχω ένα πλάνο διατροφής τώρα. Θα... Από εκεί που έτρωγα 4.000 θερμίδες στην άλλη, τώρα θα τρώω 1.500 κονταρίζει. Ναι, ακριβώς. Και τώρα θα έχω όλα στη μένα και αυτό θα μάθει πράγματα. Όχι. Ναι. Εκεί που πρέπει να μάθει ο περισσότερος κόσμος είναι τι σημαίνει πραγματικά η διατροφή στην καθημερινή ζωή. Τι δεν ξέρει αρχικά πριν να πιάσει ένα πρόγραμμα διατροφής στο χέρι. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι εγώ, ως σωστός επαγγελματίας, δεν θα στο άτομο που θα έχω απέναντι μου, δεν θα του πω απλά έλα αυτό το πρόγραμμα και 50 ευρώ, γεια σου. Αλλά θα κάτσω μάθω πράγματα. Να τον μορφώσεις. Να μορφώσεις. Άμως διατροφή, συμφωνώ. Μπράβο. Ποιος βλέπεις κανένα διατροφή να κάνει αυτό? Όχι. Επιφάνεια καλύτερο. Μπράβο, και αυτό έχει. Δεν του καταρρύπτουμε όλοι. Υπάρχουν απίστευτοι επαγγελματίες. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί επαγγελματίες που δημιουργούν την άποψη ότι ένα διατροφολόγο δεν βοηθά. Και ένα διατροφολόγο δεν θα σε βοηθήσει μακροπρόθεσμα να πετύχει στου στόχου. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Άρα πιστεύει ότι φταίει ο κάθε διατροφολόγο ξεχωριστά ή η προσέγγιση του διατροφικού πλάνου? Είναι συνδυασμός. Και συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Ναι. Δηλαδή. Ουσιαστικά αυτή είναι ο διατροφολόγος που δεν μορφώνει τον άλλον παραπάνω. Ναι. Και απλά κάνει την επιφανειακή δουλειά. Ακριβώς. Ήμουν σε ένα podcast προχθές και λέει. Αυτός που έκανε το podcast, άρα μου λέει: πρέπει να πάρει κάποιος ένα διατροφικό πλάνο. Πρέπει να του κάνει 3 μήνες μαθήματα. Και καλά, 3 μήνες που λέει ο λόγος. Ναι. Και μου λέει: α, κάνει τον άλλο. Καλό πόντ. Ισχύει. Ναι. Σαν μαθητής πρέπει να είσαι για να καταλάβεις πώς να μιλήσεις. Ακριβώς. Και είναι τρομερά σημαντικό θέμα η διατροφή. Γιατί είναι κάτι που κάνουμε όλοι μας στη ζωή. Ακριβώς. Δεν γίνεται να περάσεις τη ζωή σου και να μην ξέρεις πώς να τρως και τι να τρως. Και εγώ το θεωρώ τρομερά σημαντικό. Εγώ έχω μια πιο οργανωμένη προσέγγιση με τη μέτρηση. Το ξέρεις. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για τη μέτρηση θερμίδων? Ωραία. Είναι ένα τέλειο εργαλείο.
πολύ χρήσιμο εργαλείο. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι είναι για τους περισσότερους το ιδανικό εργαλείο μακροπρόθεσμα. Okay. Εντάξει, π.χ. ένας ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους, είτε είναι αθλητής, είτε ασχολείται με το να μην συστοποιήσει την κινητομάζα, εκεί οκ. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή, okay, μέτρες θερμίδες σου για ό,τι καταναλώνεις, για ένα μήνα, μπορεί να είναι δύο μήνες, μέχρι να μάθεις λίγο... καταλάβεις πώς λειτουργούν έστω τα πράγματα. Χοντρικά, ότι αυτό που τρώω, ότι η μια χούφτα ξηρή καρπή που τρώω ισοδυναμούν 300 με 300, 500, 600 θερμίδες, ξέρω έτσι για πλάκα. Ότι ισοδυναμούν με ένα τεράστιο γεύμα, ας πούμε. Γι' αυτό είναι ένα τέλειο εργαλείο. Ότι είναι πάρα πολύ πυκνές σε θερμίδες, ακόμα και κάποιες υγιεινές τροφές, ας πούμε. Μάλλον δεν είναι αυτό το παράδειγμα που είπες. Ακριβώς. Και στην πορεία. Γιατί ένας... άλλοι τρώνε υγιεινά και νομίζουν ότι έτσι θα χάσουν βάρος, αλλά μαζεύουν πολλές θερμίδες. Ναι, από ναι, την ναι. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του, όσον αφορά μια μακροπρόθεσμη υγεία, είναι το επιπλέον ποσοστό λίπους ή το λίγο. Το να είσαι εκτός των φυσιολογικών ορίων με ποσοστό λίπους. Να είσαι υπέρβαρος, πασχής, αρκός, λιποβαρής κτλ. Εντάξει, άρα. Μπορώ εγώ να τρώω τα πιο θρεπτικά φαγητά, όλη μέρα φρούτα, καλά λάδια, πρωτεΐνη από χωρίς πολλά κορεσμένα λιπαρά κτλ. Αλλά αν τρώω περισσότερες θερμίδες από αυτές που καίς. Από αυτές που καίς, μπράβο. Πού αποθηκεύεις. Θα αποθηκεύω, θα βάλω, άρα μεταβολικά θα είμαι σε χειρότερη θέση. Από κάποιον που τρώει σε ένα μικρό έλλειμμα. Μπράβο, ή διατηρεί το φυσιολογικό του ποσοστό λίπους. Άρα δεν έχει σημασία μόνο η ποιότητα της τροφής, αλλά και η ποσότητα. Ακριβώς. Και πολλές φορές συνδέεται το, okay, αν τρώεις πολύ ποιοτικές τροφές. Είσαι και καλά υγιής. Ναι, χαμηλά επεξεργασμένες τροφές. Συνήθως είναι και περισσότερο όγκος φαγητού. Συνήθως όμως. Mm-hmm. Όχι πάντα. Συνήθως. Δηλαδή βάζω όλο το ελαιόλαδο μέσα στη σαλάτα και μια σαλάτα από 100 θερμίδες, 150 θερμίδες, κάνω 600. Εντάξει, yeah. Εκεί. Okay. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν είναι πολύ καλή. Θέλει προσοχή ο, πάντα. Ναι. Εμένα η μέτρηση θερμίδων. Μ' αρέσει αυτό που είπες. Το θεωρώ αναγκαίο. Το θεωρώ. Ως η βάση σου, γιατί άμα μπει στη διαδικασία να μετρήσεις, ξεκινάς και ζεις την πραγματικότητα, ξεκινάς και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι, μα να μην σου γίνει όμως εμμόνιο. Όχι, όχι, θα σου πω. Μ' αρέσει γιατί ξεκινάς και καταλαβαίνεις την πραγματικότητα, συνειδητά ξέρεις, όπα αυτό έχει τόσες θερμίδες. Αυτή που τρώω τόσο καιρό τελικά είναι μαλακία. Ναι. Δεν αξίζει για τους στόχους μου. Δεν με χορταίνει. Από αυτό το πράγμα που παίρνω 500 θερμίδες και δεν με ικανοποιεί τόσο, τζάμπα. Θα το βγάλω, θα πάρω αυτές τις 500 σελίδες. Σημαντική λέξη δεν που είπες. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρω αυτές τις 500 σελίδες από κάτι με ικανοποιεί. Και με χορταίνει ίσως παραπάνω. Ναι, 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 ή και με ικανοποιεί και με χορταίνει. Ή 250 ένα γλυκάκι που με ικανοποιεί, 250 κάτι που με χορταίνει. Και μαθαίνεις έτσι να αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Εγώ είμαι μεγάλος φαν και θα σου πω. Για το να... Όντως δεν πρέπει να γίνεται ποτέ κάτι αιμονικό. Στόχος μου εμένα με τη μέτρηση είναι μετά που λίγο να γίνει αβίαστη. Να γίνει μέρος της ζωής του άλλου. Καταλαβες. Δηλαδή να είναι τόσο παιχνίδι, να μετράει και να έχει μια επαφή σχετική για τον καθημερινό κόσμο, λέω τώρα. Δεν λέω τώρα για αθλητές. Ναι, ναι, ναι. Κάποιος που είναι αθλητής μπορεί να θέλει λίγο πιο ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρεια και διαφορετική προσέγγιση. Αλλά για τον καθημερινό κόσμο που δεν αλλάζει πολύ το πόσο σκέει από μέρα σε μέρα. Έχει 2-3-4 φορές άσκηση την εβδομάδα. Αυτές που καίει είναι σχεδόν στάσιμες οι θερμίδες. Απλά πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται αυτές. Ναι, δες. Και έτσι μετά. Μπορεί να ξεκινήσει να κινείται προς τον στόχο του ελεγχόμενα. Πες μου. Συμφωνούμε. Μένω όμως πάλι ότι είναι εργαλείο, γιατί τι θα πω εγώ, okay. Εργαλείο είναι. Χάνει ένα σκυλά. Mm-hmm. Ας πούμε, ήθελε να χάσει ένα σκυλά και πάει στο ιδανικό του βάρος. Mm-hmm. Μετά πώς θα το διατηρήσει. Αρχικά, ναι, παίζει τεράστιο ρόλο πώς έχασε εκείνα τα κιλά, ότι δεν πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλά ένας από τους τρόπους που μπορεί να το διατηρήσει πρέπει να έχει κάτι που να τον κρατά. Responsible, κάτι που να τον ελέγχει. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μέτρηση θερμίδων. Mm-hmm. Με το ένα. Εγώ, εμένα κάτι που μου αρέσει πολύ είναι με το να βλέπει ανατακτικά χρονικά διαστήματα τα κιλά του. Mm-hmm. Δηλαδή, οκ. Okay, και αυτό εργαλείο. Ακριβώς. Τελείωσες τη δίαιτα σου. Παρακολουθά, δηλαδή να ζύγιζεσαι καμιά φορά την εβδομάδα. Να έχεις μια επαφή, να ξέρεις τι γίνεται. Αν ζύγισες μια μέρα και πεις, όπα, πότε βάλα 8 κιλά. Καταλάβες. Μετά από 2 μήνες. Άρα... Αυτά είναι εργαλεία επαφή με την πραγματικότητα. Μπράβο, ακριβώς. Άρα να βρεις τον τρόπο τον οποίο εσύ ένα ως άτομο θα σε χώνει το πιο λίγο και θα σου είναι ο πιο
θα νιώθεις ότι μπορείς όντως να το κάνεις για πάντα. Mm-hmm. Και αυτό όντως η μέτρηση θερμίδων για τεράστιο ποσοστό ατόμων είναι ιδανική. Mm-hmm. Για άλλους μπορεί να είναι το αυτό που σου είπαμε, τη ζυγαριά. Για άλλους μπορεί να είναι ο καθρέφτης. Άρα πιστεύεις ένα είναι στον καθένα? Όχι. Τι? Άρα πιστεύεις μόνο ένα εργαλείο? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ή συνδυασμός. Πολλά πράγματα μπορεί να είναι ταυτόχρονα. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Εσύ τι χρησιμοποιείς, ας πούμε, με τα δικά σου άτομα? Μόνο αύριο. Εννοείς στον εαυτό μου. Ας πούμε και για τον εαυτό σου πρώτα. Για τον εαυτό μου χρησιμοποιώ τα κιλά. Μόνο το βάρος? Ναι, το βάρος. Οπότε βλέπεις το βάρος σου και αναλόγως κάνεις προσαρμογές στη διατροφή σου. Ακριβώς. Αλλά ξέρεις περίπου τις θερμίδες των τροφών. Μα εντάξει, okay. Ναι. Με πιάνεις εμένα που είμαι λίγο η εξαίρεση. Ναι. Που ότι το αυτομάτως ξέρω, οκ, okay. Okay, εκείνο. Τόση ποσότητα, τόση θερμίδες, άρα ξέρω. Σκάνερ είμαστε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Αλλά για τον περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος δεν το κατάλαβε αυτό. Αλλά εμείς που έχουμε μια επαφή με όλα αυτά. Ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε και τι έχει φάει ο άλλος, όχι μόνο εμείς. Τι έχει φάει, τι ποσοστολή που ζει, τα πάντα. Για παίζει ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά πρέπει. Αλλά γιατί το λέω, γιατί είναι σημαντικό να περάσει λίγο από αυτή τη φάση, να μετράς, να έχεις μια επαφή για να ξεκινήσεις να καταλαβαίνεις και εσύ τι γίνεται. Πες και συνέχισε για να σου πω. Όχι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Και αυτό που προτείνω εγώ είναι ο συνδυασμός ως παραπάνω. Βλέπεις ότι ξεφεύγεις και βάλεις κάποια κιλά. Οκ, μπορεί να μην δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις να κόβεις την τύχη. Μπορεί να ξαναμετρείς για να διάσεις αν πάλι λίγο τις θερμίδες σου, να δεις που είσαι. Παρακολουθάς λίγο τον αριθμό της ζυγαριάς. Μπορεί να βλέπεις και την πρόοδο σου στο γυμναστήριο. Αν δυναμώνεις και χτίζεις μυϊκή μάζα, άρα εκεί μπορεί να είναι αποτέλεσμα του να ανέβει λίγο η ζυγαριά. Άρα είναι λίγο συνδυασμός. Είναι λίγο συνδυασμός. Τώρα λες για σένα ή γενικά? Όχι, γενικά. Γενικά. Εσύ το μόνο που κάνεις είναι με το βάρος. Ναι. Δεν μετράς. Δεν χρησιμοποιείς εφαρμογές μέτρησης. Όχι, δεν κάνει. Δεν έχω ένα στο μυαλό μου. Μπαμ, μπαμ. Ωραία. Κάποιος που ξεκινάει, τι κάνει, τι το κάνεις? Εξαρτάται. Που δεν έκανε ποτέ του τι ήταν στο παρελθόν. Έρχομαι εγώ, είμαι 90 κιλά, ναι. Δεν έχω γυμναστεί ποτέ. Ναι. Και σου λέω, Γιώργο, θέλω να ξεκινήσω να χάνω λίγο κιλά γιατί δυσκολεύομαι να βάλω τα παπούτσια μου, να ανεβαίνω τα σκαλιά. Ωραία. Θα σου πω, περίμενε. Να κάνω αυτό. Οι δείκτες υγείας στο αίμα μου ξεκινάνε και χειροτερεύουν. Λέω, τι να κάνω. Θέλω να ξεκινήσω διατροφή μαζί σου. Ωραία. Αρχικά θα δω τι κάνεις τώρα. Πες μου ακριβώς τι κάνεις. Τι κάνεις στις τελευταίες 24. Γενικά, ποια είναι μια τυπική μέρα για σένα στη διατροφή? Ξυπνάω, πηγαίνω δουλειά, τρώω μια τυρόπιτα στον δρόμο. Ναι. Πίνω το χυμούλι μου. Πάω μετά, περνάει η ώρα, δεν τρώω τίποτα. Κάνα καφέ ίσως. Γυρνάω, τρώω φαγητό, μακαρόνια και πρόχειρα έτσι συνήθως, είτε κάτι απ' έξω. Και το βράδυ πάλι τρώω κάτι πριν κοιμηθώ. Ωραία. Έλα, δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε στη διατροφή σου. Γιατί αυτά που μου είπες, ω όγκος φαγητού μέσα στην ημέρα, είναι πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να προσθέτουμε. Μα εγώ θέλω να χάσω. Ναι, θα ξεκινήσουμε να προσθέτουμε. Θα σου πω που θα στρέψεις το focus σου, εντάξει, σε ποια φαγητά, και αυτομάτως θα δεις ότι θα έχεις λιγότερη ανάγκη για τα υπόλοιπα φαγητά. Ένας που θέλει να ξεκινήσει να χάνει κιλά, δεν πρέπει να τρώει λιγότερο. Περισσότερο πρέπει να τρώει. Πρέπει να τρώει λιγότερες θερμίδες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά περισσότερο όγκο φαγητού. Okay. Τύπου, okay. Βλέπω μέσα στην ημέρα σου. Άρα αλλάζει τις επιλογές του. Μπράβο. Όχι. Και εμπλουτίζονται τις επιλογές του. Βλέπω μέσα στην ημέρα σου. Ναι. Δεν έχεις φρούτα. Δεν έχεις λαχανικά. Δεν έχεις φαγητά γενικά με πολύ όγκο. Δεν σε ακούσα να έχεις κάτι light. Ο περισσότερος κόσμος δεν έχει. Πιστεύω. Ναι, ακριβώς. Βλέπω κανείς πολλά snacks, άρα τι σε βοηθούν τα snacks. Άρα πρέπει να μειώσουμε λίγο τα snacks. Ναι, να μάθω για τα snacks. Ακριβώς. Όχι, Γιώργο, δεν μπορώ να μειώσω τα snacks. Ωραία, ωραία, να τρώω snacks, αλλά δούμε τα snacks. Έλα, καλύτερες επιλογές. Μπράβο, καλύτερες επιλογές. Και ξεκινάς από εκεί και τι να χώνεται ο άλλος. Θα του πεις, έλα, δούμε τι θα προσθέσουμε μέσα και ξεκινάς εκεί να χτίσεις ως βάση. Να ξεκινάς και χτίσεις, οκ. Μετά, σ' αρέσει αυτό το γλυκό ή αυτό το φαγητό που έχει πολλές θερμίδες. Α, υπάρχει μια άλλη εναλλακτική με λιγότερες θερμίδες, το light εκδοχή. Μπορεί να το έχεις και να γλιτώσεις εκεί. Πάμε, αρκετές θερμίδες. Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου με αυτό. Και είμαι σίγουρος θα σου έχει τύχει. Έρχεται μια κοπέλα, σου λέει, ξέρεις τι, Γιώργο, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Έχω ξεφύγει, έχω πάει 105 κιλά. Αλλά εγώ δεν τρώω πολύ. Δηλαδή δεν έχει καν την υπευθυνότητα να καταλάβει πόσο τρώει και έφτασε σε αυτό το βάρος. Ναι. Τι κάνεις εκεί πέρα? Θα λειτουργήσει αυτό? Α, η άλλη τώρα νιώθει ότι δεν τρώει, ενώ τρώει ανοησίες όλη την ώρα, το ξέρουμε όλοι. Ναι, γι' αυτό ναι, έτσι έβαλε. Ναι, ναι, ναι. Τι θα κάνεις εκεί πέρα? Το λοιπόν. Πρώτο,
Δεν τρώω τίποτα. Πρώτον, εγώ έχοντας το αυτό στο μυαλό μου, πάλι θα επικεντρωθώ στο τι να ξεκινά να προσθέτει. Γιατί τι μου τυχαίνει άπειρες φορές. Πες μου. Καλά. Θα τρώω τόσα και θα χάνω. Α, και εμένα μου τυχαίνει αυτό. Για πες. Θα τρώω όσο φάγει, θα χάνω, εγωροϊδεύεις. Και όλος τρώει τόσα, χάνει. Γιατί. Και ξεκινάει και χάνει. Γιατί πριν έτρωγε περισσότερο από τα λάθος. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Και. Okay. Αν ένας όντως επιμένει ότι ξέρεις δεν τρώω, δεν τρώω και δεν θα χανώ, ωραία. Θα ξεκινήσουμε καταγραφή φαγητό ακριβώς τι τρως. Α, πάρα πάλι επέστρεψες εκεί πέρα. Ναι, έλα, βγάλουμε μερικές φωτογραφίες στα γεύματα σου, έτσι. Θέλει να πάω, ό,τι θες φάει. Κάνουμε μερικές φωτογραφίες, στείλ μου τα. Κατάλαβες ουσιαστικά τη σούπα, ότι με το πρώτο... Για τη μέτρηση είναι το θερμίδο. Όχι τη μέτρηση, ότι λείπει υπευθυνότητα όταν απλά έχεις τα πλάνα, όταν απλά έχεις τα πλάνα, με την πρώτη προσέγγιση που μου πες, που καλή είναι, να σου πω την αλήθεια, αλλά πολλά άτομα δεν έχουν την υπευθυνότητα να μείνουν υπεύθυνοι, να πούν την αλήθεια στον εαυτό τους, τρώω αυτό και αυτό, εκείνες τις ώρες, λένε, α, τρώω μια στο τόσο, λίγα πράγματα, αλλά έχεις καταλήξει 100 κιλά. Ακριβώς, μα, κοιτάξτε, από όλα έχεις μια βάση, αν θέλεις να είσαι σωστός επαγγελματίας, πρέπει να έχεις απαντήσεις για όλα. Ναι, εννοείται. Πρέπει να έχεις απαντήσεις για όλα. Για πιο δύσκολα ερωτήματα, πιο περίπλοκα, πιο πράγμα που θα σου σπάσουν το μυαλό σου, θα μπορείς να βρεις τον τι σωστό φταίει για να το λύσεις. Τι φταίει, μπράβο. Άρα, το πρόβλημα. Αυτό που σου είπα είναι ως μια, γιατί όταν ξεκινάς με το average. Με τα πλάνα, με το μέσο, με τι λειτουργεί με μέσο, με περισσότερο κόσμο. Για να λόγω στα προβλήματα που προσαρμόζεις. Βλέπεις ότι το κάνεις αυτό και δεν χάνει κάτι παχύ, ξεκινάς, παίρνεις άλλο μονοπάτι. Άρα, είναι ως μια τέλεια βάση και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες. Αναλόγως στο ότι το άτομο που έχεις απέναντί σου προσαρμόζει. Ακριβώς. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες ότι αυτό που κάνεις στους παραπάνω αυτό δεν θα δουλέψει. Είσαι μάγκας όμως αν είσαι αρκετά διαβασμένος για να βρεις το άλλο μονοπάτι στον άλλον πώς θα φτάσεις στο στόχο του. Αυτό το μείζον πρόβλημα του περισσότερου κόσμου πιστεύω είναι αυτή η υπευθυνότητα και το ότι δεν λένε την αλήθεια στον εαυτό τους. Οπότε δεν μπορούν να καταλάβουν. Και δεν έχουν και τη γνώση. Οπότε δεν μπορούν να καταλάβουν τι και πόσα πράγματα κάνουν λάθος. Άρα, εμένα γιατί μου αρέσει η μέτρηση, γιατί απευθείας μπαίνει ο άλλος στην καταγραφή και στην υπευθυνότητα. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ψέματα στον εαυτό σου, αν μετράς κάθε πράγμα που. Ναι, εντάξει, είναι τέλειο. Okay, μέτρα δύο πάνω... εβδομάδες. Ναι. Θα εκπλαγείς όταν θα δεις ότι καταναλώνεις 3.000 θερμίδες την ημέρα. Από ανοησίες. Ωραία, ας πάμε σε κάτι άλλο. Τι πιστεύεις κάνουν λάθος οι περισσότεροι διατροφολόγοι. Είναι σαν... Αν μπορείς να πεις, αν ωραία, είναι σαν αυτό που είπα πριν, ότι δεν είναι δύσκολο το να δεις τον άνθρωπο απέναντι σε έναν άνθρωπο το οποίο έχει δική του καθημερινότητα, το δικό του τρόπο ζωής, τις δικές του προτιμήσεις, τα δικά του πιστεύω, τις δικές του δυσκολίες και να δεις γιον το άτομο από πού μπορεί να ξεκινήσει να χτίσει κάτι συντηρήσιμο. Καταλαβαίνεις λίγο τι εννοώ, δηλαδή δεν είναι σε όλους έλα απλά έναν πλάνο, ακολούθα το. Έτσι έγινε πλέον. Πλέον έγινε έτσι είναι. Έλα απλά έναν πλάνο και τέλος. Και εγώ στους διαιτώμενους μου, και αυτό που λέω είναι ότι πραγματικά θέλω να με πρίξεις με απορίες. Ναι. Θέλω να μιλούμε, να κάνουμε τις βιντεοκλήσεις, θέλω να μου στέλνεις συνέχεια μηνύματα ότι σε απασχολεί, ότι σε δυσκολεύει να μου λες. Εντάξει, ποτέ δεν θα σε κρίνω αρνητικά για το έτσι ίδιο. Πρέπει, ναι. Ακριβώς. Και θα μάθεις από όλο αυτό. Αυτός είναι ο στόχος ο κύριος, να μάθεις. Και... για να ξέρεις τι κάνεις. Ακριβώς. Αλλά αυτό... πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Οκ. Okay. Άκου αυτό που θα σου πω. Είσαι ένας διαιτολόγος, εντάξει. Ο οποίος εντέγειος έτσι ωραία κάπου πτυχίο, είσαι average σαν όλους. Εντάξει. Οι τιμές που μπορείς να χρεώσεις είναι αναλόγως και με τους υπόλοιπους, με τον ανταγωνισμό σου. Αν είσαι ο μέσος όρος, οι τιμές σου θα είναι του μέσου όρου, αλλά θα ανταγωνίζεστε εκεί με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλεις να κάνεις όμως ένα έσοδο καλό, πρέπει να πουλήσεις όσα πιο πολλά, δηλαδή να πιάσεις όσους πιο πολλούς πελάτες, αφιερώνοντας τον πιο λίγο χρόνο, ως μέτριο. Οπότε κάνεις πρόχειρο δουλειά πολλές φορές. Άρα κάνεις συνέχεια πρόχειρο δουλειά. Εντάξει. Και έτσι λειτουργούν περισσότεροι. Ναι. Π.χ. Πάρ' αυτό το πλάνο. Ναι, γεια σου, ναι, γεια σου. Ναι. Και αυτό καταστρέφει τον κόσμο. Ναι. Σε επηρεάζει αρνητικά. Ενώ απ' την άλλη, αν είσαι ένα άτομο το οποίο. Okay, θα συνεργαστώ μόνο με άτομα τα οποία θέλουν συμβόλαια να το τρέξουν για να συνεργαστώ μαζί μου. Γιατί το πήρα απόφαση. Δηλαδή θα προσπαθήσω να πείσω κανέναν να συνεργαστεί μαζί μου πρώτο. Και. Θα αφιερώσω
αρκετό χρόνο απέναντι με τον άλλον. Θα του λύσω όλες τις απορίες και θα μάθω πράγματα. Να μην το πεις τα προβλήματά του. Ακριβώς. Αλλά αν θέλεις να κάνεις αυτό, πρέπει όντως να έχεις τις απαντήσεις. Και αν μπορείς να κάνεις όντως αυτό. Ωραία, ας επιστρέψουμε σε κάποια άλλα πράγματα. Ακούγονται πολλά όλη την ώρα με το content, με τα... Όλοι προσπαθούν να πούν κάτι με διαφορετικό τρόπο και καταλήγουν να μπερδεύονται μεταξύ τους και να λέει ο καθένας ανοησίες. Ή μερικοί απλά λένε ανοησίες. Για να χάσει κάποιο κιλά, τι χρειάζεται. Το θερμιδικό έλμα. Δηλαδή να τρώει λιγότερες αρπώσεις και. Εσύ προτιμάς αυτό να το κάνεις με το φαγητό ή ποια είναι η γνώμη σου και για το αερόβιο που βάζουν άλλοι. Το αερόβιο. Αρχικά αν ξεκινήσεις και κάνεις γυμναστή χωρίς να ελέγξεις τις θερμίδες και ο φαγητός σου τρως, θα πεινάς περισσότερο. Άρα να τρως περισσότερο. Αυτό δεν το ξέρουν πολύ, αλλά αν ένας ξεκινήσει απλά γυμναστική για να χάσει κιλά και δεν βρει έναν τρόπο περιορισμού στο φαγητό του και αφήσει τον σώμα του ελεύθερο, ας πούμε, το οργανισμό του ελεύθερο να κάνει ό,τι όπως νιώθει, θα καταλήξει να τρώει περισσότερο γιατί θα πεινά περισσότερο. Θα ξέρει την όρεξη του η άσκηση, θες να πεις. Ναι, εννοείται. Αυτό όταν το λέω με κράζου. Γιατί του λέω μην κάνετε αερόβιο, σου αυξάνει την όρεξη. Γενικά γυμναστική. Όντως, απλά το αερόβιο, επειδή είναι μεγάλη την ενέργεια εκεί δαπάνη, πήγε στα βάρη και έχει, ξέρω εγώ, 100 με 200, άντε 300 σεμίδες άντρα σε μια προπόνηση. Ναι. Τα ρολόγια υπερεκτιμούν λίγο. 25 με 95%. Μια μετανάλυση του 2019 αυτό έβγαλε. Οπότε συμφωνούμε. Τα ρολόγια υπερεκτιμούν και τόσε ω άντρα, 100 με 300. Όσο γυναίκα θα κάψει λιγότερο, θα κάψει 50 με 150 με 200 με τα βάρη. Άμα κάνει αερόβιο. Θα κάψεις 400, 500, 600 ανάλογα την ένταση, τον χρόνο και όλα αυτά. Οπότε εγώ είμαι σε φάση. Ξέρεις τι, θες να χάσεις λίπος. Δεν θα κάνεις αερόβιο. Είναι το τελευταίο πράγμα που θες να κάνεις. Λειτουργεί ανασταλτικά στη διέτα γιατί θα σου ανεβάζει την όρεξη. Εκτός, αν μπορείς να ρυθμίσεις αυτό. Αλλά όταν ο άλλος ξεκινά και δεν έχει επαφή, θα μπορεί να ρυθμίσει το αερόβιο. Όχι, εντάξει, εννοείται. Οπότε σε πρώτη φάση, εγώ ποτέ δεν είμαι κατά στο αερόβιο. Μάθαινε το φαγητό λίγο για τις θερμίδες, αυτό που λες κι εσύ. Και μετά κοιτά. Γιατί δεν κάνει ένα συνδυασμό. Να προσέσει έξτρα πράγματα. Γιατί ο άλλο δεν έχει επαφή να ξέρει πόσο καίει ακόμα και τι κατάλαβε. Για τον μεταβολισμό του. Ναι, την άποψη. Άμα τον, γιατί να τον ανεβάσω την όρεξη. Όταν δεν έχουμε μάθει να χάνει κιλά χωρίς το αερόβιο. Το πιασέ. Εντάξει, μπορεί όμω να μάθει και τρόπου. Okay, μπορεί δεν να είναι θα το πέσουμε τα πολλά μαζί. Πολύ πιθανό, ναι. Εδώ εσύ δεν του βάζει αερόβιο. Δεν του βάζει γυμναστική πολλέ φορέ. Του βάζει όμω περισσότερο φαγητό. Του βάζει περισσότερο φαγητό. Όγκο φαγητού. Αλλά περίμενε. Και πάλι, άλλο θέλω να πω. Και πάλι όμω μερικοί δεν δυσκολεύονται να βρουν άκρη μέχρι να τα μάθουν όλα αυτά. Εντάξει, εννοείται. Οπότε σκέψω όλο θα κάνει και το αερόβιο, να έχει και τη δουλειά του και μα τη δεν, γυναίκα δεν του. Δεν υποστηρίζω όσο πολύ το αερόβιο, γιατί anyway δεν χτίζει με κοιμάζα μου. Αυτό. Που ανεβάζει τον ταβολισμό. Περισσότεροι άντρε και γυναίκε. Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό θέλουν. Θέλουν παρόμοιη κοιμάζα. Να βελτιώσουν και το σχήμα του όλα αυτά. Χαίρομαι που συμφωνεί αυτό. Άρα λειτουργεί με το έλλειμμα. Ωραία. Γίνεται κάποιος, και αυτό υπάρχει, είναι έτσι πολύ αμφιλεγόμενο και θέμα, γίνεται κάποιος να χάνει λίπος και να χτίζει μες ταυτόχρονα. Γίνεται. Εννοείται. Γίνεται. Τώρα. Πώς γίνεται. Είναι ιδανικό. Okay. Γίνεται. Και να πω το στόχο. Δεν μιλάω για bodybuilderάδες. Μπράβο. Μιλάω για τον καθημερινό κόσμο, okay. Γιατί είναι διαφορετική προσέγγιση. Δεν εννοείται ο καθημερινός κόσμος. Εννοείται. Δηλαδή, απλά δεν κάνεις ένα πολύ μεγάλο θερμιδικό έλλειμμα. Mm-hmm. Μικρό έλλειμμα. Κάνεις ένα μικρό έλλειμμα. Ωραία. Δύο φορές τα ιδανικά σου κιλά σε γραμμάρια που δίνεις την ημέρα. Αρκετά γραμμάρια που δίνεις. Και προσπαθείς και να χτίζεις μυς. Προσπαθείς την προπόνησή σου να έχεις προοδευτική επιβάρυνση. Αυτό είναι. Τέλος. Είναι τόσο απλό. Γιατί ακόμα και αυτό, ακόμα και τα απλά πλέον στην εποχή. Αυτά εγώ δεν θα κάθομαι να τα συζητήσω. Αλλά πιστεύω είναι θέματα διαχρονικά. Ακόμα και στην εποχή μας, ακόμα είναι δύσκολο να βρει άκρη και να μπερδεύεται. Ακούει τον ένα, ακούει τον άλλο, δεν ξέρει μετά πολύ τι να βγάλει άκρη. Ακόμα και εμάς, από εμάς μπορεί να δούμε κάποιο βίντεο και επειδή είναι ένα έτσι ξεχωριστό λίγο βίντεο, να τον μπερδέψουμε. Ενώ είναι οι κανόνες και οι ίδιες αρχές που ισχύουν. Οπότε, ναι, γίνεται ταυτόχρονα από λίγο λίπος και η υγιή ανάπτυξη. Αν του λες για την άσκηση. Αν μπράβο. Ωραία. Καθόλου έτσι τα βάρκε. Ωραία. Γενικώς. Εννοείται, γιατί δεν μπορείς, π.χ. ένα άτομο το οποίο έχει καθιστική ζωή, πολύ λίγες καύσεις και είναι απλά κρεβάτι, γραφείο, γραφείο, κρεβάτι. Δηλαδή, θα πρέπει να τρώει όντως το τέλος της ημέρας πραγματικά για να χάσει 1200 σερβίδες. Λίγο. Πολύ λίγες σερβίδες. Και θα πάλι θα δυσκολεύεται. Ναι. Άρα, πρέπει έστω και λίγο. Μια γιατί, δραστηριότητα, ναι, κάποια άσκηση. Μια δραστηριότητα, παραπάνω βήματα μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, τύπου εγώ λέω για το πιο απλό, OK, μπορείς να μου πεις ότι δεν μπορείς να βρεις.
20 λεπτό γρήγορο περπάτημα. Έστω εκείνον το λίγο, κάτι εκείνον το λίγο να προσθέσει. Άρα ναι, δεν θα πει το άλλο ψυγείο να βγαίνει 5 φορέ γυμναστήριο. Όχι. Δηλαδή, δεν μπορεί ο περισσότερο κόσμο να διατηρήσει κάτι. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Μόνο 18 χρόνια, παιδιά μέχρι το 16-17 μπορούν να πάνε από τόσο γυμναστήριο. Ακριβώ. Άρα ξεκίνα, γιατί μπορεί να ξεκινήσει. Ένα μυστικό αυτό είναι. Θέσε το όριο σου, το μίνιμουμ σου τόσο χαμηλά που δεν μπορείς ποτέ να το παρετάς. Για να σου διατηρήσουμε για πάντα. Μπράβο, ακριβώς. Έτσι έρχεται το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δηλαδή, αν πεις ότι θα κάνω μίνιμουμ 5 λεπτά περπατάνε την ημέρα. Δεν θα κάνεις μόνο 5 λεπτά, μην λένε τώρα βλακές, αλλά θα υπάρχουν ημέρες που μπορεί να μείνεις καλά, μπορεί να σε αρρωστώσεις, να πεις τώρα 5 λεπτά το μίνιμουμ μου, μπορώ να κάνω τικ στην ημέρα. Καταλάβες. Κατάλαβα πλήρως. Άρα, ιδανικά, καλό είναι να υπάρχει μαζί και μια δραστηριότητα άσκηση. Εννοείται, εννοείται. Ποιο είναι το ιδανικό είδος άσκησης? Το ιδανικό. Βάρη. Προπονήσεις με αντιστάσεις. Γιατί? Γιατί. Και για μακροπρόθεσμη. Αρχικά, να πιάσουμε. Μπορεί να πω χίλιου δύο παράγοντες. Δεν ξέρω πού να πιάσω. Να πιάσω έτσι λίγο από όλα. Εγώ αυτό που λέω και θα μου πεις είναι ότι θες μια καθημερινή δραστηριότητα, το οποίο δεν είναι άσκηση, είναι δραστηριότητα τα βήματα. Ναι. Το κλασικό 8 με 10.000 βήματα. Και θες την άσκηση. Δεν χρειάζεται να ζεις στο γυμναστήριο, χρειάζεται να κάνεις λίγες προπονήσεις με ένταση προοδευτικά, όπως λέμε. Ναι. Αλλά γιατί βάρη και όχι, ξέρω εγώ. Κολύμβηση ή δεν ξέρω εγώ τι. Στο τέλος της ημέρας εννοείται ότι το ιδανικό είδος άσκησης είναι εκείνο που μπορείς όντως να διατηρήσεις για πάντα. Και τι αρέσει τον καθένα, ναι. Και τι αρέσει τον καθένα. Άρα, αν κάποιος μπορεί για όλη τη ζωή να κάνει ο κολύμβη. Θα θέλει συνεχίσει το κολύμβη. Θα θέλει αυτό. Να το συνεχίσει. Και δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μπράβο. Άμα το ψυχαγωγείς. Αλλά τώρα, πιάσε τα βάρη. Εντάξει. Μπορεί να αφιερώνεις τόσο λίγο χρόνο μέσα στο για γυμναστήριο. Πολλά θετικά. Τι? Για πολλά θετικά. Ναι, τόσο λίγο χρόνο, ο οποίος μου ακούγεται να είσαι χαζός να μην το κάνεις. Εντάξει. Και χτίσεις παραπάνω μην κοιμάζεις, άρα παραπάνω μεταβολικός ιστός. Και έχεις περισσότερο, μπορείς να φας περισσότερο, χάνεις πιο εύκολα. Ακριβώς, πιο όμορφο look. Και πέρα από αυτό, πιο δυνατά κόκκαλα για το μέλλον. Οστική πυκνότητα. Μπράβο. Και χίλια θετικά. Χίλια θετικά. Και είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Ναι, ναι, ναι. Σκέψω και όσο μακροπρόθεσμα, όσο στο ένας γέρος. Παραπάνω γέροι, πώς, πού καθυλώνονται συνήθως. Θα πέσουν, θα σπάσουν, θα χτυπήσουν τη λεγάνη τους ή κάποιο άλλο σημαντικό στο θα σπάσουν και μετά θα μείνουν στο αναπήρικο. Έτσι είναι. Ναι, κατάλαβα. Παθαίνουν και το κάταγμα. Κάταγμα και μετά επειδή ναι, δεν έχουν μυς, πεθαίνουν από τη σαρκοπενία. Παθαίνουν διαβήτη, παθαίνουν άλλα πράγματα. Δεν φαίνεται ανάγκη. Αυτό το πιο απλό. Το πιο απλό. Τύπου τον grip strength. Επειδή δεν έχουν μυς. Μπράβο. Την πατάνε, ναι. Τον grip strength, γιατί από τις έρευνες φαίνεται ότι τον grip strength, δηλαδή η δύναμη του καρπού, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δείχτης για. Ευδόκιμο ζωής. Α, μπράβο. Την λέξη ψάχνει έναν καιρό για το ευδοκιμό ζωής. Γιατί? Γιατί έχεις παραπάνω μυϊκή μάζα, άρα. Λειτουργεί όλο το σώμα καλύτερα. Η μεταβολική σου υγεία αρχικά είναι πολύ πιο καλή. Κυκλοφορία. Ναι, αυτό συγκεκριμένο είναι το. Αν πας να πέσεις και πιαστείς από οπουδήποτε. Μειωμένα κατάγματα. Μειωμένα κατάγματα, πιο δυνατά κόκκαλα. Άρα, ναι, βάρη είναι must. Το απόλυτο, απόλυτο συνδυασμό με διατροφή, ευκολότερο με λιγότερη προσπάθεια, η ασφάλεια, η υγεία, τα πάντα και το ιδανικό look. Ακριβώς. Εσύ τι κάνεις από άσκηση, είπαμε γιατί θεωρούμε ιδανικό. Ωραία. Εσύ τι κάνεις από άσκηση. Έκανα. Πώς λειτουργείς αυτό το. Έκανα αρκετά χρόνια στίβο. Οκ. Δεν ήμουν ποτέ τόσο καλό. Τώρα. Τι. Μικρός ναι. Okay. Δεν ήμουν ποτέ τόσο. Τι ηλικίες. Τόσο καλό. Τύπου γυμνάσιο, λύκειο και. Μέσω στρατό, γέννησες ηλικίες. Πρωτοαθλητισμό ή απλά έτρεχες έτσι? Όχι, απλά δεν έκανα πρωτοαθλητισμό ποτέ. Okay. Αλλά με επικοντό έκανα. Και τώρα την βρήκα full, το γυμναστήριο να σου πει αλήθεια, ποτέ δεν με ενθουσιάζει. Βαριέμαι πάρα πολύ. Θέλω κάτι που να λειτουργεί ο μυαλό μου. Εντάξει, είμαι από εκείνα τα άτομα, γι' αυτό έκανα επικοντό. Ωραία. Χρειάζεται, μπορεί να ήμουν καλός. Αλλά χρειάζεται full το μυαλό. Okay. Τώρα τη βρήκαμε το kickbox. Okay. Ξεκίνησα kickbox,
γουστάρω φουλ. Ωραίο. Τώρα είναι ιδανικό για να μιλήσει το business. Έχει τζέτζελο εκεί πέρα, στρατηγική. Ναι, φουλ, 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 φουλ. Εκεί φεύγει ο μυαλό σου από εκεί, την τρώ. Ναι. Αναγκάζεσαι να είσαι παρόν. Μπράβο, ακριβώ. Κατάλαβα. Ωραίο. Και εγώ σχεδιάζω να ξεκινήσω σύντομα πολεμική τέχνη. Κάπου εδώ πέρα στο. Τι είναι οι συμβουλές? Όχι kickbox. Τι είναι οι συμβουλές που λέγαμε στου άλλου για social media? Απλά ξεκινά, κάνει. Ναι, όντω. Εδώ πέρα, αλλά όχι kickbox. Φάσει περισσότερο έτσι box Κυκμαχία. Ή MMA, κάτι τέτοιο στυλ. Εντάξει, από box MMA μεγάλο, μεγάλο χάσμα. Τέλος πάντων. Ωραία. Άρα κάνεις βάρη, κάνεις βαθική ή όχι. Ή που κάνω και βάρη, όχι, κάνω και βάρη. Που και που, έχεις έτσι ελαστικό. Μα, έτσι ως με μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό. Είναι πολύ δυνατός. Οκ. Πανίσχυρος. Όντως, όντως, όντως. Πολύ αντοχή τύπου. Κάνω 120, είμαι 80 κιλά, κάνω 120 κιλά πάγκο για δύο επαναλήψεις. Ωραία. Και δεν κάνω γενικά. Δηλαδή πάω στο γυμναστήριο εκεί, πολύ θα παίξω λίγο, ξέρω εγώ. Καλά είπε τα δυναμικά. Ναι, ακριβώς. Το squat μου, ξέρω εγώ, έκανα Romanian deadlifts 140 κιλά για 4-5. Δεν έχω και στο TikTok αυτό το πιο παλιά μου βίντεο. Αλλά ναι, δεν ξέρω, δεν τη βρίσκω. Δεν βαριέμαι. Δεν σε εξητάρει τόσο. Όχι, όχι, πάει εκεί. Εδώ το άλλο, αλλά εντάξει. Πιστεύεις είναι μόνο στον άνθρωπο αυτό ή είναι και το, τι, και το πρόγραμμα? Π.χ. αν είχες κάτι οργανωμένο μπορεί να σου ήταν πιο έτσι, να σε ξύτει, να σε έθιζε η πρόοδος. Ισχύει αυτό που λες. Πιστεύω, δεν ξέρω πόσο συντηρήσιμο είναι το kickbox, γιατί... Δεν λέω τώρα για το kickbox, λέω για τα βάρη, π.χ. μπορεί να σου λείπει το πρόγραμμα, ξέρω. Ωραία. Και απλά επειδή έχεις την ομή δύναμη να σηκώνεις και να είσαι δυνατός. Πόσο πιστεύεις φταίει αυτό, ποσοστά? Είναι το άνθρωπος ή είναι το τι κάνει? Δύσκολη ερώτηση σου είπα. Ξαναθέστη λίγο γιατί νομίζω χάθηκα. Τι, μου λες δεν σε τρελαίνουν τόσο τα βάρη, δεν σε εξητάρουν τόσο. Πιστεύεις φταίνε τα βάρη και εσύ ως άνθρωπος, επειδή δεν είναι τόσο το στυλ σου? Ή πιστεύεις είναι το ότι δεν είχες ποτέ ένα πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα και απλά πήγες καλά επειδή είχες την δύναμη, το αθλητικό περιβάλλον, την ομή δύναμη, τα γονίδια? Ναι. Όχι, 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 το άτομο είναι. Το άτομο πιστεύεις είναι, οκ. Okay. Να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Αναδιαστήματα, με πιάνει λίγο η τρέλα, μπορεί να κάνω, ξέρω εγώ, 3 μήνες το καλοκαίρι, μπορεί να κάνω 3 μήνες full γυμναστήριο. Okay. Και να τρελαίνω, α, αυτό το έχω, δεν ξέρω, καλό, δεν είναι καλό, τρελαίνομαι με τους αριθμούς. Να βλέπω συχνά νούμερα, ανεβαίνω, οτιδήποτε άσκηση. Βλέπω ειδικά στις πολυαρθρικές ασκήσεις. Πάνε πολύ πιο εύκολα. Να βλέπω τα κιλά, πω, τρελαίνομαι. Ωραία. Με πιάνει κάποια μανία κάποτε, αλλά δεν με κρατά. Okay. Δεν είναι ότι είμαι εντελώς γιόλο, πάω εκεί και δεν κάνω τίποτε. Πόσο καιρό κάνεις kickbox? Μερικούς μήνες, ξέρω πόσους. Α, είναι κάτι καινούργιο σχετικά. Ναι, είναι κάτι καινούργιο, αλλά στο δεύτερο μήνα που ξεκίνησα, είχα δει αγώνες. Οκ. Πώς πήγες? Δεν το είδα αυτό. Τους αγώνες. Έφα! Τι είναι αυτό, αγώνες κανονικοί ή εκεί πέρα? Ερασιτεχνικοί. Μεταξύ σας εκεί πέρα ή αγώνες? Όχι, κανονικοί αγώνες. Ερασιτεχνική με αντίπαλο κανονικό. Ωραία, ναι, 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 εννοείται. Μπαίνει μέσα και θέλει να σε βγάλει νόκα. Ενώ την ώρα της προπόνησης ή αγώνας? Όχι, ρε, κανονικό αγώνα. Α, οκ, okay, αγώνα. Να πάω, ναι, κανονικό αγώνα. Έγινε φιέστα. Τι, κέρδισες? Ισοπαλία ή. Οκ, οκ. Αλλά εντάξει, αλήθεια λέγεται. Έφαγε. Έφαγε. Εντάξει, δεν πειράζει, θα βελτιωθεί. Με κάνει και εμένα να θέλω να ξεκινήσω πάντα τώρα. Ξεκινά, παίζε μαζί. Ανεβάζουμε. Θα γίνει φιέστα. Τι αλήξει όσο μη. Όχι, εντάξει. Μα έκλεισαν τα φώτα. Εμείς είμαστε μάλλον, δεν πειράζει, το κλείσουμε τώρα. Αυτό θέλεις να προσθέσεις τίποτα τελευταία? Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε όλα. Πιστεύω θα φανεί χρήσιμο για όσους το δουν. Συμφωνούμε στα περισσότερα για την άσκηση, για τη διατροφή, για την απώλεια λίπους, για το έλλειμμα, για την ανασύσταση του σώματος που γίνεται όποτε θέλει κάποιος να προοδεύει προπονητικά να έχει μικρό έλλειμμα. Βρείτε τον Γιώργο, τον Ομίρου, στα social του. Let's Diet Official στο Instagram. Και Γιώργος Ομίρου, Let's Diet Official. Παντού. Παντού. Χτίζετε το μήνυμα αν θέλετε να δουλέψετε μαζί. Έχω και δωρεάν υλικό που θα σου φανεί πολύ χρήσιμο, πες, αν που να οδούσει. Okay. Και αυτό. Τέλεια. Ακολουθήστε τον, χάρηκα πολύ που είστε εδώ πέρα. Επισκέπτης. Τα λέμε στο επόμενο. Και μπορεί στο μέλλον να ξεκινήσουμε να βάζουμε βίντεο kickbox. 100%. Ωραία.